Οι εργοδοτικοί φορίζονται το σαν πάγωμα. Η ΓΕΣΕΕ επαναφορά στα 751 ευρώ. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών συνέστησε αναμονή μέχρι να αποκατασταθεί η κανονικότητα, ενώ η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων διχάστηκε. Η απόφαση της κυβέρνησης. Από τον Ιανουάριο του 2022, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 663 ευρώ μεικτά. Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη. Ή 569 καθαρά. Είπατε! Έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμοιβόμενους. Τσιπίστε με. Έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό. Δεν καταλάβουν τι έκανε. Είναι όμως απολύτως ρεαλιστική. Ωραίο! Είμαι στον Κυριακό, τον αγαπάω! Τα 663 ευρώ θα αντιστοιχούν από την 1η Ιανουαρίου σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει την πρώτη τριετία. Με τρεις συμπληρωμένες τριετίες, οι μεικτές αποδοχές θα φτάνουν τα 862 ευρώ. Από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Θα γίνει χαμός, θα γίνει. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Πάλι καλά! Δίνουμε μια συνετή αύξηση που δεν βάζει εμπόδια στην ανωδική τροχιά της οικονομίας. Καλό! Και επιπλέον διατηρεί τον κατώτατο μισθό στο μέσο του πίνακα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ! Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Ντολμαδάκια. Αλλά αυτοί είστε. Thanks. Oh, a nickel. You see this? Αλλά τέτοιοι είστε.